Στο Ζαγόρι θα στραφούν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους τα φώτα της επικαιρότητας στις επόμενες ημέρες, αρχές γενομένης από αύριο Σάββατο, όπου ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς και η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθούν στο Μικρό Πάπηγο, όπου και αναμένεται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για τον εναλλακτικό τουρισμό, την πεζοπορία και συνολικά το περιβάλλον. Η διάνοιξη μονοπατιών, ο ορισμός και αξιοποίηση ποδηλατικών διαδρομών, η προβολή μνημείων είναι μερικά μόνο από όσα βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες στην ατζέντα των ανακοινώσεων. Εκ μέρους της Ένωσης Ξενοδόχων, ο Λευτέρης Αρκάδας ρωτήθηκε για την έλευση των υφυπουργών. Τα φώτα της δημοσιότητας αναμένεται να είναι επίσης στραμμένα στο Ζαγόρι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς στο Πάπηγο θα γίνει ένας λαμπερός γάμος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η οποία η συγκεκριμένη υφυπουργός τουρισμού, μάλλον πιο πριν ήταν ο κ. Κόνσολας, επισκέπτεται την περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι επισκέψεις συμβάλλουν στην καλυτέρευση του κλίματος και μπορούν να δοθούν και συγκεκριμένες κατευθύνσεις από την πλευρά και των φορέων, τις οποίες μπορεί κάλλιστα το Υπουργείο να τις φέρει εις πέρας και να τις προχωρήσει όσες είναι στην αρμοδιότητά του. Από εκεί πέρα, οι ανακοινώσεις, υπάρχει επικείμενη συνάντηση με τους φορείς σήμερα το απόγευμα στην Περιφέρεια Ήπειρου. Και από εκεί πέρα, πώς θα κινηθεί ο Υπουργός και τι ανακοινώσεις υποτίθεται να κάνει, θα το δούμε απόγευμα. Mm-hmm. Να ρωτήσω πώς είναι τα πράγματα σε γενικές γραμμές, κύριε Ζαρκάδα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια σχετική ομαλοποίηση πάντα μέλλον των αλλαγιών και κάτω από τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε και ζούμε. Αν επιδημιολογικά η χώρα δείξει και γίνει πράσινος ο επιδημιολογικός χάρτης, πιστεύω ότι από τέλη Ιουνίου και μετά θα αρχίσουμε να έχουμε μια φυσιολογική ροή όσον αφορά τους τουρίστες και ένα πιο φυσιολογικό ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό προϋποθέτει πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα, να μην κάνουμε κανένα τηρήσμα και να παίξει το εμβολιαστικό κίνημα όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις χώρες από τις οποίες δεχόμαστε τον κύριο όγκο τουρισμού. Ναι. Επιμένει η Βρετανία να μας κρατάει κλειδωμένους προς το παρόν. Δεν ανοίγει. Ναι, όχι μόνο εμάς, είναι κάτι που είναι δύσκολο. Ναι, βέβαια, εμάς ενδιαφέρει το εμάς. Γιατί η χώρα μας, κακά τα ψέματα, ζει από τον τουρισμό. Και αφού ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ζει από τη οικονομία, ενισχύεται από αυτή την ιστορία, ενδιαφέρει καταρχήν εμάς, κύριε Ζαρκάδα. Αλήθεια είναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Σίγουρο είναι ότι η Βρετανική αγορά είναι η δεύτερη χώρα η οποία μας στέλνει τουρίστες μετά τη Γερμανική στη χώρα μας. Τον κύριο τουρισμό τον δεχόμαστε και από αυτή την χώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Βρετανική κυβέρνηση στέκεται τόσο επίμονα στο συγκεκριμένο ζήτημα, με την έννοια ότι φαίνεται ότι όσον αφορά για τον COVID στην Ευρώπη φαίνεται να υπάρχει μια καθίζηση της πανδημίας. Το πώς το βλέπουν αυτοί για τη χώρα δεν μπορούμε να επέμβουμε και εμείς στα ιστορικά. Θέλω να πιστεύω ότι στη δεύτερη αναθεώρηση που θα γίνει μετά τις 15 Ιουνίου με τα τέλη Ιουνίου, πιστεύω ότι τελικά η χώρα μας θα μπει στο πράσινο επιδημιολογικό χάρτη της Βρετανίας, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση 10ημερης καραντίνας από το καλή χώρες κατά τη στροφή των Βρετανών τουριστών στη χώρα. Ωραία, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει δημιουργήσει έτσι πολλές συζητήσεις και πολύ έτσι μια ατμόσφαιρα χαρούμενη, θα έλεγα. Και βέβαια να πάμε και στο διατάφτα της όλης ιστορίας. Μιλάμε για ένα γάμο που θα γίνει, έναν μεγάλο γάμο θα γίνει στην περιοχή του Ζαγορίου από μια πολύ μεγάλη εφοπλιστική οικογένεια που αναμφίβολα αναμένεται να αποτελέσει διαφήμιση για όλη την περιοχή και κυρίως φυσικά για το Ζαγόρι. Είναι γεγονός, είναι ευχάριστο ότι τέτοιες οικογένειες επιλέγουν την περιοχή του Ζαγορίου για να εκτελέσουν τέτοια μυστήρια. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει επίσκεψη πολύ υψηλών προσώπων της εφοπλιστικής οικογένειας αλλά και των άλλων επιχειρηματικών δρόμενων, το οποίο υπάρχουν και στην πατρίδα μας αλλά και παγκοσμίως. Είναι δεδομένο ότι αυτό θα βοηθήσει περαιτέρω το τουριστικό ρεύμα στην συγκεκριμένη περιοχή του Ζαγορίου αλλά και γενικότερα και την περιοχή των Ιωνίων.